Με την ευρωπαϊκή οικονομία να οδεύει ολοταχώς προς ύφεση και τον πληθωρισμό να επιμένει, στερώντας από τα νοικοκυριά διαθέσιμο εισόδημα, παράγοντες της αγοράς εκφράζουν σοβαρούς προβληματισμούς για την επόμενη τουριστική περίοδο. Να αντιμετωπίσουμε πλέον τις κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει να κάνει όχι μόνο με την κλιματική αλλαγή που ήταν μέχρι τώρα και τη ζούμε καθημερινά, αλλά για το αυξημένο το ενεργειακό κόστος με όλες τις συνέπειες που είπαμε και ιδιαίτερα την πολιτική αστάθεια που δημιουργεί και διατροφικές κρίσεις, υγειονομικές κρίσεις και όχι μόνο. Πολλές επιχειρήσεις πήραν ανάσα μετά από 2,5 δύσκολα χρόνια και 2 περιόδους που οι μηχανές δούλευαν στο ρελαντί ελαίο κορονοϊού. Το 2023 όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται πως θα είναι μια ακόμη ιδιαίτερη χρονιά και όχι προς το καλύτερο αλλά προς το χειρότερο, αφού οι προκλήσεις για τον τουρισμό διαδέχονται η μία την άλλη. Η καινούρια πρόκληση είναι το ενεργειακό κόστος. Ήδη πριν πόλεμο η αύξηση στα τρόφιμα είχε υπολογιστεί ότι ήταν ένα 23%. Φανταστείτε δε μετά τις συνέπειες της παράπλευρας του πολέμου πόσο αυτό αυξάνεται. Αλλά το ενεργειακό κόστος που επηρεάζει όλους τους τομείς πολύ περισσότερο και τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος της σεζόν όπου υπάρχει ανάγκη κλιματισμού. Αναλυτές αναφέρουν ότι πολλές επιχειρήσεις στην αγωνία τους να μην χάσουν πελάτες και να αυξήσουν τα έσοδά τους, αναλογιζόμενες το τι είχε συμβεί το 2020 και το 2021, πούλησαν πολύ φθηνά πακέτα και το κυριότερο τα πούλησαν νωρίς. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσουν μεν τους τζίρους τους, αλλά να περιοριστεί η κατακεφαλήν δαπάνη σε πολλές περιπτώσεις. Θα έχει πολύ μεγάλη σημασία μετά από τα χρόνια της πανδημίας να μην ρίξουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και βγάλουμε ένα κακό όνομα είτε σαν χώρα αλλά είτε και σαν ξενοδοχειακή μονάδα. Ο γρίφος της νέας σεζόν είναι σίγουρα δύσκολος. Αναλυτές και παράγοντες της αγοράς τονίζουν πως θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη στόχευση και κυρίως ανάλυση των δεδομένων της. Πιθανόν θα χρειαστεί να θυσιαστούν πράγματα για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος που δεν είναι άλλος από το να μείνει ψηλά το brand Ελλάδα.